Κυπριακός λαός, μίλησε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ψηφοφόρους που μας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υποψήφιους που έχουν τιμήσει το Δημοκρατικό Κόμμα συμμετέχοντας στο ψηφοδελτίο μας. Και θέλω φυσικά να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος που δούλεψαν σκληρά όλους αυτούς τους μήνες. Έληξε μια δύσκολη εκλογική μάχη για το Δημοκρατικό Κόμμα, με δεδομένο το γεγονός ότι από το 2016 μέχρι σήμερα δύο πολιτικοί σχηματισμοί φτιάχτηκαν με αποκλειστικό στόχο να πλήξουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζουμε ότι το αποψινό αποτέλεσμα δεν είναι καλό για το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς είχαμε απώλεια 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά, σημειώνουμε ως σημαντικό το γεγονός το ότι το Δημοκρατικό Κόμμα εκλέγει 9 έδρες. Όσες είχαμε εκλέξει και το 2016. Η επανεκλογή των 9 εδρών διατηρεί το ρυθμιστικό ρόλο του Δημοκρατικού Κόμματος και στη Νέα Βουλή. Αναμφίβολα θα θέλαμε η διατήρηση των εδρών να συνοδευόταν και με τη διατήρηση ή και την αύξηση των ποσοστών μας. Το γεγονός ότι δεν πετύχαμε κάτι τέτοιο ασφαλώς μας λυπεί και μας προβληματίζει. Έχουμε καθήκον να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα με ψυχραιμία, νυφαλιότητα και ειλικρίνεια και να λάβουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσουμε στις δύσκολες προκλήσεις που περιμένουν τη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, προτίθεμαι τις επόμενες μέρες να συγκαλώσω ειδική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος. Φίλες και φίλοι, το Δημοκρατικό Κόμμα συμπλήρωσε πριν από μερικές μέρες 45 χρόνια ζωής. Με αυτοπεποίθηση για όσα πετύχαμε στο παρελθόν, με πίστη την ορθότητα των αρχών και των θέσεων μας, θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με συνέπεια, με υπευθυνότητα εντός και εκτός Βουλής. Και μαζί μας θα πορευτεί ο περήφανος δημοκρατικός κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το αποτέλεσμα, εάν σας έκανε ζημιά Δημοκρατική Παράταξη και αν έγιναν λάθη από την ηγεσία και αν αναλαμβάνετε κάποια ευθύνη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην ειδική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ακριβώς με στόχο να διαπιστώσουμε τους λόγους για τους οποίους είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, που σε καμία περίπτωση δεν μας ικανοποιεί. Κύριε Παπαδόπουλε, την επόμενη μέρα ανοίγει και ζήτημα ηγεσίας στο δικό, όταν λέτε ότι θα αξιολογήσετε το αποτέλεσμα. Το αξιολόγησε το αποτελέσμα, δεν άκουσα την ερώτηση. Λέω, η επόμενη μέρα ανοίγει και θέμα ηγεσίας. Εγώ δεν έχω κρυφτεί ποτέ στη ζωή μου. Στο βαθμό που μου αναλογεί οποιαδήποτε ευθύνη για το αποτέλεσμα, αυτή την ευθύνη θα την αναλάβω, αλλά τα ζητήματα αυτά θα τα συζητήσουμε συλλογικά, ξεκινώντας με την ειδική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει επόμενη συνεδρία της Νέας Βουλής. Πώς θα πορευτεί το Δήμο αναφορικά με την προεδρία του σώματος? Αυτό θα το αποφασίσουμε συλλογικά στα αρμόδια όργανα του κόμματος και φυσικά αυτό θα το αποφασίσει, αντιλαμβάνεστε, και η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος την κατάλληλη στιγμή. Κύριε Παπαδόπουλε, στις επόμενες μέρες, μήνες, χρόνια, αν θέλετε, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης που είχατε το τελευταίο διάστημα με την κυβέρνηση και το Δημοκρατικό Συναγερμό? Απόψε έχει μιλήσει ο λαός, θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και επαναλαμβάνω, συλλογικά θα πάρουμε τις αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός και ο τόπος. Δυσκολεύει να δούμε ότι υπάρχει μια εκτίμηση, πρώτη εκτίμηση, γιατί ο Κύπριος ψηφοφόρος, ο Κυπριακός λαός, δεν υιοθέτησε την προεκλογική στάθμη, δηλαδή αυτή και ως κύριο σύστημα διαφθορά η κάθαρση. Και το ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, εν ώψη της προεδρίας της Νέας Βουλής,
εάν σκοπεύετε να έχετε κάποιες επαφές με κάποια κόμματα και συγκεκριμένα με τον Αγγελφάνο Μουσάνο. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι προφανώς δεν καταφέραμε να πείσουμε.